Αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης. Αμήν. Αποκάλυψης λοιπόν του Ιωάννου του Θεολόγου, ένα βιβλίο προφητικό κατεξοχήν, το πλέον προφητικών βιβλίων της Καινής Διαθήκης, όπου αναφέρεται με λεπτομέρειες, θα τολμούσα να πω, αν και πολλές από αυτές δεν μπορούν ακόμη να είναι αντιληπτές, αν και με το πέρασμα του χρόνου τα περισσότερα τα έχουμε καταλάβει, να είναι αντιληπτές και κατανοητές από τους αναγνώστες και μελετητές της Γραφής. Το βιβλίο λοιπόν της Αποκάλυψης είναι το βιβλίο εκείνο που αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός στον δούλο του τον Ιωάννη, τον μαθητή του Κυρίου, το 96 περίπου μετά Χριστό, στα βαθιά του γεράματα δηλαδή, πάνω από 90 χρονών τότε ήταν ο Ιωάννης εξόριστος στην Πάτμο, για τρία πράγματα. Αυτά που του αποκαλύπτει ο Θεός σε σχέση με την παντοδυναμία του Θεού, αυτά τα οποία συμβαίνουν πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, που είναι και το χαρακτηριστικό χρονικό σημείο της έναρξης της εφταετίας του Αντίχριστου που περιγράφεται στο βιβλίο Αποκάλυψης, και τρίτον, περιγράφει και αποκαλύπτει το βιβλίο αυτό το προφητικό τα συμβάντα αυτά τα οποία θα γίνουν μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου, η οποία όπως είπαμε ξεκινάει αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, το μεγάλο αυτό θαύμα που ο Θεός έχει προφητεύσει προκαταβολής κόσμου για την Εκκλησία του την Αγία. Στη συνέχεια, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, αρχίζει η εφταετία του Αντίχριστου. Εκεί αρχίζει να εκδηλώνεται η οργή του Θεού προς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχτηκαν το λόγο της αληθείας του Χριστού, δεν δέχτηκαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, για το οποίο μάλιστα ο Λόγος του Θεού περιγράφοντας λέγει ότι θα κάνει εκδίκηση ο Χριστός εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με όλεθρον αιώνιον. Όσοι λοιπόν δεν δεχθούν τον Ιησού Χριστόν θα παραμείνουν επί της γης, αλλά θα συμβούν γεγονότα τρομακτικά. Τα πρώτα 3,5 χρόνια εκδηλώνονται οι σφραγίδες αλλά και οι σάλπιγγες του Θεού, και στα μέσα της εφταετίας γίνεται αυτό το τρομακτικό έργο το οποίο έχει περιγράψει μόνο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, λέγοντας είδον το σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Θα γίνει πόλεμος στον ουρανό, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα πολεμήσει με τον διάβολο που είναι το χερούβ το επισιάζον, ο πρώτος στη τάξη άγγελος, δημιούργημα και πλάσμα του Θεού, ο οποίος όμως αποστάτησε από το Θεό εκ της υπερηφανίας του, η οποία προήλθε από τη δόξα που ο Θεός του είχε δώσει, αλλά και από την αδικία που έκαμε στους άλλους, γιατί πάσα αδικία είναι αμαρτία, και από την ανομία, δηλαδή από την παράβασή του στο Λόγο του Θεού, καθώς πάσα ανομία είναι αμαρτία. Και έτσι στα τελευταία 3,5 χρόνια που θα είναι και θλίψεις που δεν έγινε ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει επί της γης, θα κατοικείται από το διάβολο και τους αγγέλους του, ο οποίος μιμείται απόλυτα το σχέδιο του Θεού και τον Θεό, και καθώς ο Θεός είναι τριαδικός, Πατέρας, Λόγος, Ιησούς Χριστός και Πνεύμα Άγιο, έτσι και αυτός θα είναι ο Δράκον, ο Αρχαίος, ο Διάβολος και ο Σατανάς. Στη θέση του Χριστού θα είναι ο Αντίχριστος, στον οποίο θα δώσει όλη την εξουσία του, όπως και ο Πατέρας έδωσε όλη την εξουσία στον Χριστό, μπροστά στο οποίο θα κλείνει, στον οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων. Έτσι και ο διάβολος και ο σατανάς θα δώσει όλη την εξουσία του στον Αντίχριστο τα τελευταία 7 χρόνια της ύπαρξης της γης με τη σημερινή του μορφή, με τη σημερινή της μορφή, και εν τέλει μιμείται τον Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, το Άγιο Πνεύμα, με τον ψεύδο προφήτη, ο οποίος θα πράττει και θα συστήνει, θα πράττει όλα τα έργα του Αντίχριστου και θα συστήνει τον Αντίχριστο όχι μόνο σαν Κύριο αλλά και σαν Θεό, γιατί θα
προσπαθήσει ο Αντίχριστος, μάλιστα λέει η Γραφή, ότι είναι αυτός ο οποίος θα αποκαλυφθεί σαν άνθρωπος της αμαρτίας, Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό ή σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Και τέλος, όπως ο Πατέρας προσκαλεί ανθρώπους κατά το έλεος αυτού, τους αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ο Υιός του ομονογενής, ο αληθινός Θεός, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, και επίσης ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας, αλλά το τέταρτο πρόσωπο που εμφανίζεται στο έργο του Θεού είναι η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού, για την οποία είναι γεγραμμένο στην επιστολή του προς Εβραίους ότι εμείς οι χριστιανοί προσήλθαμε εις όρος Σιών, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων και εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεόν Κρητήν πάντων και πνεύματα δικαίων ή την έλαβον την τελειότητα. Και έτσι λοιπόν, μιμούμενος ακριβώς ο διάβολος το σχέδιο και το έργο του Θεού, έχει και αυτό στη δική του θρησκεία, παύλα εκκλησία, που είναι η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα, είπαμε και άλλες πέμπτες, προηγούμενες πέμπτες, ότι δεν έγινε ξαφνικά, αλλά ήδη ενεργείται το μυστήριο της ανομίας, λέει ο Λόγος του Θεού. Μυστηριωδώς δηλαδή εργάζεται ο διάβολος και το σχέδιό του είναι να δημιουργήσει μία πανθρησκεία. Πανθρησκεία είναι όλα τα χριστιανικά δόγματα πρώτον μαζί και ύστερα όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες μαζί, πράγμα το οποίο γίνεται, και εν τέλει όλες οι θρησκείες μαζί περιλαμβανομένων των πάντων. Μάλιστα, τα συνθήματα, τα σλόγκαν θα τολμούσα να πω, χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη, είναι πολύ ελκυστικά, λέγοντας αγάπη, ενότητα, συντροφικότητα. Τα δόγματα τα χριστιανικά χωρίζουν τους χριστιανούς, οι θρησκείες χωρίζουν τους πιστούς και εμείς καταργούμε τα δόγματα. Δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Όλοι έχουμε ένα μέρος από την αλήθεια, σε αντίθεση απόλυτη με το Λόγο του Θεού, ακούγονται όμως ευάρεστα στα αυτιά των ανθρώπων που δεν έχουν νόηση και γνώση του Λόγου του Θεού και του Ευαγγελίου. Εμείς όμως μέσα από το Λόγο του Θεού γνωρίζουμε, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει, ότι αφενός μεν η υπερτάτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, αφετέρου ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει, «Κύριε, κάμε εν αυτούς, αλλά εν τη αληθεία σου και ο λόγος ο δικός σου είναι η απόλυτη αλήθεια». Ο εχθρός λοιπόν της ψυχής τι προσπαθεί να κάνει? Να γκρεμίσει τα όρια της απόλυτης αλήθειας που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι η δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν που το πιστεύει, που είναι ο αποκεκαλυμμένος Θεός και ο απεσταλμένος του Θεού Ιησούς Χριστός, ο οποίος όταν σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθη για την δικαίωσή μας, αφού ανελήφθη στους ουρανούς, 50 μέρες μετά την Αναστασή Του, απέστειλε τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας σε 120 άντρες και γυναίκες που περίμεναν στο ανώγιο της Πεντηκοστής, και έτσι το κήρυγμα του Ευαγγελίου άρχισε εκείνη την ημέρα, αλλά όχι με λόγους ανθρωπίνης σοφίας, με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Ο Αντίχριστος λοιπόν μιμείται και δημιουργεί τη δική του εκκλησία, τη δική του θρησκεία. Αυτό που ήδη σχηματίζεται, μάλιστα για πρώτη φορά αυτή η νέα θρησκεία του οικουμενισμού, οικουμενιστική θρησκεία, πραγματοποίησε και την πρώτη επίσημη τελετή της στην κηδεία που έγινε στο New Town στην Αμερική, όπου κάποιος
νέος, φώνευσε 20 νέους και 6 μεγάλους. Τη γηδία αυτή την έκανε αυτή η Εκκλησία, που το μήνυμά της είναι One God, ένας Θεός, One Light, ένα φως, και Many Lamps, πολλά λιχνάρια. Ήδη λοιπόν το μυστήριο της ανομίας ενεργείται. Όταν θα φύγει η Εκκλησία του Χριστού, τότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Γιατί το σκοτάδι δεν μπορεί να κυριαρχήσει στο φως. Για να υπάρξει σκοτάδι πρέπει να φύγει το φως. Όταν υπάρχει το φως, το σκοτάδι φεύγει. Το φως είναι ο Θεός. Δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Κεφαλή της οποίας Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και δύναμης της Εκκλησίας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Για να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος πρέπει εξάπαντος να εκβληθεί εκ μέσου, λέει η Γραφή, ο κολλίων αυτών τώρα. Και μάλιστα το αρχαίο κείμενο λέγει ο κατέχων, δηλαδή αυτός που κάνει κατοχή. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πνευματική ισορροπία στην ανθρωπότητα, σε όλη την οικουμένη, όπου την εξουσία ο Θεός την έχει δώσει στον Ιησού Χριστόν και ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία Του, καθώς είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να ενερθεί, ιδού εξουσία δίδω εις εσάς να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και εις πάσαν την δύναμη του εχθρού και κανείς να μην μπορεί να σας βλάψει. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια πνευματική ισορροπία, καθώς ο Θεός την εξουσία, ο Δημιουργός, ο Παντοδύναμος, την έχει δώσει στον Ιησού Χριστόν και στο σώμα Του που είναι η Εκκλησία, δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, ώστε το Ευαγγέλιο να κηρύτεται ελεύθερα, μετά διωγμών, αντιστάσεων, αλλά ελεύθερα. Όταν όμως, αδερφοί αγαπητοί, θα επέλθει αυτό το τρομακτικό γεγονός, που θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η εντολή του Θεού και η φωνή του Αρχαγγέλου, κράζουσα, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού, και εν τέλει σάλπιγγα του Θεού, η εσχάτη σάλπιγγα του Θεού, τότε οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν να αναστηθεί πρώτον, και ταυτόχρονα οι ζώντες εν Χριστώ θα μεταμορφωθούν. Καθώς θα έλθει ο Ιησούς Χριστός και δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, θα μεταμορφώσει το θνητό μας σώμα σε αθάνατο, το φθαρτό σώμα σε άφθαρτο, κατά το Λόγο του Θεού, και θα συναντήσουμε Αυτόν, τον Υμφίο μας, επάνω στον ουρανό. Όταν θα λάβει χώρα αυτό το τρομακτικό γεγονός, που θα φύγει από τη γη η Εκκλησία του Χριστού, επαναλαμβάνω, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, δύναμη στο Πνεύμα το Άγιο και η έχουσα την εξουσία επί όλων των δυνάμεων, επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, και πάσα γλώσσα εν τέλει, κάτω το γεγραμμένο, θα ομολογήσει ότι Αυτός είναι Κύριος επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων δυνάμεων, και παν γόνη θα κλείνει μπροστά σε Αυτόν, όταν αυτή η Εκκλησία, η μία που δεν εξαρτάται από δόγματα αλλά από ανθρώπους πιστούς που αγαπάνε τον Χριστό, που επικαλούνται το όνομα του Χριστού, που τους αναγέννησε ο Πατέρας Θεός εις ελπίδα ζώσα, και σε μια κληρονομιά αμάραντο και αμίαντο και αιώνια, η οποία θα αποκαλυφθεί εν τεσσεσχάτες ημέρες σε αυτούς που θα είναι έτοιμοι. Όταν θα φύγει αυτή η Εκκλησία, τότε θα δημιουργηθεί μια τρομακτική ακαταστασία στην ανθρωπότητα. Οι ισορροπίες θα καταστραφούν που υφίστανται τώρα, και θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης. Τα δαιμόνια θα πάρουν όλη την εξουσία. Και ουέ στους ανθρώπους που θα ευρίσκονται κάτω επί της γης. Μάλιστα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία του των εσχάτων ημερών, την Εκκλησία της Φιλαδελφίας, γράφει: «Επειδή εφύλαξας εσύ το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού,
ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Και είναι η ώρα που θα αντιστραφούν τα πάντα. Θα αλλάξει όλη η γη. Μάλιστα, την αρπαγή της Εκκλησίας την περιγράφει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός προσωπικά στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και λέγει: «Σας λέγω δε, εν τη νυχτή εκείνη, θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες, ημέρα πλέον, θα αλέθουν ομού». Γιατί θα είναι σε όλη την οικουμένη. Αλλού θα είναι νύχτα, μεσημέρι, απόγευμα, πρωί. «Δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Και δύο θα είναι στον αγρό άντρες που θα δουλεύουν. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται». Και οι μαθητές που το άκουσαν ρώτησαν: «Πού, Κύριε, θα πάνε αυτοί που παραλαμβάνονται?» Και η απάντηση του Κυρίου είναι: «Ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα του Χριστού, εκεί θα συναχθούν και οι αετοί». Άρα λοιπόν, μια παγκόσμια εκκλησία από κάθε φυλή, έθνος, κράτος, χρώμα, δόγμα, μια εκκλησία Αγία, την οποία ο Θεός ετοιμάζει τώρα δια του Ιησού Χριστού τις έσχατες ημέρες με την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου και με την αποκάλυψη της αληθείας του Λόγου του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να την παραλάβει και εκείνη η πρώτη ώρα θα είναι τρομακτική και από φυσικής απόψεως, αλλά πολύ περισσότερο από πνευματικής απόψεως. Από φυσικής απόψεως οδηγεί αυτοκινήτων, οδηγεί λεωφορείων, οδηγεί αεροπλάνων, γιατροί που θα χειρουργούνε, πεζοί θα μεταμορφωθούν και ξαφνικά θα χαθούνε. Ταραχή μεγάλη, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Μεγάλη ακαταστασία θα είναι πνευματική όταν θα καταργηθεί η πνευματική ισορροπία που σήμερα υπάρχει. Η ώρα του πειρασμού που θα δοκιμάσει την οικουμένη όλη, λέγει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός να μας φυλάει. Όμως σήμερα το μάθημά μας είναι για την Βαβυλώνα, που όπως λέγει για την Εκκλησία του ο Χριστός «Πόλης Θεού ζώντος επουράνιος Ιερουσαλήμ», έτσι και τη Βαβυλώνα την αποκαλεί «πόλη μεγάλη». Είναι φοβερός στη μίμηση ο διάβολος, αλλά στην ψεύτικη μίμηση. Είναι η πανθρησκεία, είναι η εκκλησία του, είναι ένας μεγάλος θρησκευτικός οργανισμός, αλλά και ένας μεγάλος οικονομικός κολοσσός, θα έλεγα. Θρησκευτικός μεν στηριγμένος επάνω στον Αντίχριστο σαν γυναίκα πλέον του Αντίχριστου, όπως η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού, σαν οικονομικός κολοσσός, επειδή ακριβώς θα έχει την αμέριστη, την απεριόριστη υποστήριξη του διαβόλου βεβαίως διά του Αντίχριστου με τον ψευδοπροφήτη, όλα τα έθνη θα μπορεί να τα δελεάζει, τους άρχοντες και τους βασιλείς προσφέροντας απεριόριστη εξουσία, την οποία παίρνει από τον Αντίχριστο, τους έμπορους απεριόριστα χρήματα, καθώς σαν ο μεγαλύτερος λέγεται, θεωρείται οικονομικός κολοσσός που θα υφίσταται στην εφταετία του Αντίχριστου, γιατί όλες οι άλλες εταιρείες θα έχουν έρθει σε δύσκολες καταστάσεις με τους καιρούς τους κακούς που περνάμε τώρα. Θα δίνει απεριόριστα χρήματα, αλλά και στους ναυτικούς, τους καπετάνιους, στο στόλο δηλαδή τον εμπορικό, θα δίνει πάλι απεριόριστα χρήματα για τις μεγάλες μεταφορές. Σαν λοιπόν θρησκεία και εκκλησία στηρίζεται επάνω στον Αντίχριστο, στον οποίον δίνουν εξουσία ξαφνικά στα 3,5 χρόνια οι 10 βασιλείς, έτσι λέει η Γραφή, και ο Αντίχριστος μεταβιβάζει δια του ψευδοπροφήτη την εξουσία του στη Βαβυλώνα. Σαν οικονομικός όμως καλωσός έχει απεριόριστη δύναμη από την οποία παίρνουν όλοι
όσοι προσχωρούν σε αυτήν. Και αυτοί που προσχωρούν σε αυτήν δεν είναι άλλοι από αυτοί που προσκυνάνε εν τέλει, γιατί αυτή είναι η πρόταση της Βαβυλώνος, όπως η πρόταση της Εκκλησίας είναι «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός που πέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαιοσύνη μας». Η πρόταση της Βαβυλώνος είναι «Να ο Θεός σας, ο Αντίχριστος, προσκυνήστε τον, προσκυνήστε την εικόνα του και λάβετε εν τέλει και το χάραγμα του ονόματός του στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο και θα σας δώσει πλούτη, εξουσία και δύναμη που πράγματι δίνει». Γιατί σε αυτόν έχει δοθεί πια όλη η εξουσία από το διάβολο, καθώς είναι γραμμένο, ο οποίος, Αντίχριστος, θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση, αλλά ψεύδος. Και εν πάση απάτη της αδικίας, αλλά μεταξύ των απολυμένων. Και ποιοι είναι οι απολυμένοι? Αυτοί που δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Και δια τούτο ο Θεός αυτούς θα πέμψει ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, δια να κατακριθώσιν πάντες οι μη πιστεύοντες εις την αλήθεια, τη μία, την απόλυτη, που είναι ο λόγος του Θεού, αλλά ευαρεστούνται εις την αδικία. Αφού λοιπόν στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο στο προηγούμενο μας αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο παίρνει την εξουσία η Βαβυλώνα και τη δύναμη και τον πλούτο και την ισχύ από τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού την αποδόμησή της, την καταστροφή της. Αρχίζει πλέον η αποδόμηση της εξουσίας του διαβόλου, αρχής γενωμένης από τη Βαβυλώνα. Και μετά τα αυτά λέγει στο Ιώτα Ζήτα λοιπόν κεφάλαιο, «Είδον έναν άγγελον που κατεβαίνει εκ του ουρανού, ο οποίος έχει εξουσίαν μεγάλη και η γη όλη εφωτίστηκε από τη δόξα του». Ένας άγγελος ένδοξος, άγγελος Θεού, ένδοξος που έρχεται να φανερώσει μυστήρια στους ανθρώπους, τα οποία είναι πρώτον, «και έκραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης λέγον, έπεσε, έπεσε η Βαβυλών, η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μισητού. Γιατί? Διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπειον επόρνευσαν με ταυτής, δελεάστηκαν από αυτήν, όπως και τώρα ακόμη δελεάζονται άνθρωποι από τη διδασκαλία της πανθρησκείας του οικουμενισμού, που καταργεί, όπως είπαμε, την απόλυτη αλήθεια, δημιουργεί τη σχετικότητα της αλήθειας με λόγους καλούς και κολακευτικούς που απατούν τις καρδιές των ακάκων. Έπεσε λοιπόν η Βαβυλών, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπειον όλα τα έθνη, εδελέασε όλα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης, οι άρχοντες και οι εξουσιαστές επόρνευσαν με ταυτής για να λάβουν εξουσία από αυτήν, και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της ακολασίας αυτής. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που φέρνει αυτός ο άγγελος, ο λαμπρός, που άστραψε όλη η γη με τον ερχομό του. Και το δεύτερο μήνυμα είναι 4 εδάφιο, «και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσα, εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, δια να μη συγκοινωνήσετε εις τα σαμαρτίας αυτής και να μη λάβετε σαν συνέπεια της κοινωνίας σας με τις αμαρτίες αυτής εκ των πληγών αυτής που ο Θεός θα στείλει, διότι η αμαρτία αυτής έφτασαν έως του ουρανού και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής». Είναι η τελευταία πρόσκληση του Θεού δια του αγγέλου αυτού
έχουν προηγηθεί και άλλες προσκλήσεις και άλλες αποκαλύψεις εκ του ουρανού από αγγέλους, αλλά και προηγούμενα από τους δύο προφήτες, αλλά και από όλους τους ανθρώπους που δέχτηκαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι πραγματικά ο Μεσσίας, ο Χριστός. Καταρχάς, ο λαός Ισραήλ τα πρώτα 3,5 χρόνια, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός εξέχε ή θα εκχέει πνεύμα χάριτος και ουκεσιών. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση. Αυτό το προφητικό βιβλίο έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν περιγράφει αυτά που θα γίνουν ο Ιωάννης, αλλά περιγράφει αυτά που ζει στο μέλλον. Δηλαδή τον έχει φέρει ο Θεός και ζει μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου. Γι' αυτό είναι μοναδικό αυτό το προφητικό βιβλίο και περιγράφει αυτά που ακούει, αυτά που βλέπει και αυτά που ζει. Είναι λοιπόν, επανέρχομαι, κλείνει η παρένθεση, η τελευταία πρόσκληση του Θεού στους ανθρώπους να μην βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, να μην προσκυνήσουν την εικόνα του Αντίχριστου και τον Αντίχριστο, γιατί όποιος δεν υπακούσει στο Ευαγγέλιο το αιώνιον αυτό, τότε δεν θα λάβει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά θα είναι καταδικασμένος εις αιώνια απώλεια. Η τελευταία λοιπόν πρόσκληση για αυτούς που έχουν μείνει στο τέλος και έχουν αντέξει μέχρι τώρα, τους δίνει κουράγιο και δύναμη να αντέξουν μέχρι το τέλος, γιατί επίκειται πλέον η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, των Αγίων αυτών, είτε των εσφαγμένων, των αποθανόντων έξω από το θέλημα του Αντίχριστου, είτε των ζώντων ακόμη, με τη μεταμόρφωσή τους, όπως ακριβώς έγινε και πριν 7 χρόνια στην αρπαγή της Εκκλησίας. Σήμερα το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι: προσέχετε, αγρυπνείτε, γρηγορείτε και προσεύχεστε για να δυνηθείτε να εκφύγετε τον πειρασμό, τον πειράζοντα, και γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα αν δεν εξεύρετε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Μετανοείτε λοιπόν και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Και στην Εκκλησία του ο Χριστός λέγει: πορευθέντε σε όλα τα έθνη, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, και διδάσκοντες αυτούς όλα όσα εγώ σας είπων. Αυτή είναι η αποστολή από τον Ιησού Χριστόν προς την Εκκλησία, καθώς ομολογεί ο ίδιος: όπως εμέ ο Πατέρας απέστειλε στον κόσμο για τη σωτηρία των ανθρώπων, κατά τον ίδιο τρόπο εγώ, ο Ιησούς Χριστός, αποστέλλω εσάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, για να κηρύξετε Ευαγγέλιον αιώνιον, ουράνιον, ζωή αιώνιο, Βασιλεία των Ουρανών. Σε αντίθεση με την Βαβυλώνα, παραλαμβάνω, που κήρυται: να ο Θεός σας, ο Αντίχριστος, προσκυνήστε τον και θα απολαύσετε όλα τα αγαθά, γιατί όλη η εξουσία εδόθη σε αυτόν, όπως ακριβώς καταρχάς επείραξε τον Ιησού Χριστόν ο διάβολος, λέγοντας στον πρώτο πειρασμό: πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος, εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύων εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών, και λέγει προς αυτούς: ταύτα πάντα θα σου δώσω, εάν πεσών προσκυνήσεις με. Αυτό ήταν ο πειρασμός του διαβόλου στον Ιησού τον Ναζωραίο, για να μην εξελιχθεί το έργο της σωτηρίας που ο Θεός είχε προσδιορίσει για τους ανθρώπους δι' αυτού, δι' του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Κύριος μας τότε απάντησε: είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Προσφορές του διαβόλου είναι πολύ μεγάλες και σήμερα, και στη σάρκα, καλύπτοντας τις σαρκικές επιθυμίες των ανθρώπων, και στην ψυχή, καλύπτοντας τις επιθυμίες των οφθαλμών των ανθρώπων, αλλά και στην υπερηφάνεια του ανθρώπου, καλύπτοντας την αλαζονία του βίου στο πνεύμα του ανθρώπου. Τώρα όμως η πρόσκληση της Βαβυλώνος είναι, όπως είπαμε, υπέρ του Αντίχριστου, αλλά το Ευαγγέλιο, το αιώνιον, κηρύτεται από τον Άγγελο για τελευταία φορά
γιατί από εδώ και πέρα επίκειται πολύ σύντομα, θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο στο Ιωταθήτα, την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, λέγοντας όσοι δεν έχετε βάλει ακόμη το χάραγμα, αντέξτε κι άλλο, έπεσε η Βαβυλών, τέλειωσε η Βαβυλώνα, τέλειωσαν οι θλίψεις οι μεγάλες, εξέλθετε εξ αυτής, μην πλησιάζετε σε αυτήν ο λαός μου, για να μην συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες αυτής, ώστε να μην λάβετε και εκ των πληγών που πρόκειται να λάβει αυτή, διότι οι αμαρτίες αυτής έφτασαν έως του ουρανού και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής. Η μακροθυμία του Θεού για τη Βαβυλώνα έφτασε στο τέλος και φτάνει η κρίση η μεγάλη. Πάντα ο Θεός για τους άδικους, τους άνομους κάνει υπομονή, μακροθυμεί, μη τυχόν και μετανοήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος περιγράφει και λέει, δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, δεν βραδύνει ο Χριστός που δεν ήρθε ακόμη να παραλάβει την Εκκλησία Του, αλλά μακροθυμεί δι' μας, όλους εμάς που μας έχει προγνωρίσει από κάθε φυλή, λαό, έθνος που έχει προγνωρίσει ότι θα δεχθούμε εν τέλει τον Ιησού Χριστό, μακροθυμεί δι' μας για να μην πάει κανείς στην απώλεια, αλλά να σωθεί. Η μακροθυμία του Θεού όμως έχει τέλος, έχει όριο. Και τώρα έφτασε το όριο της μακροθυμίας για τη Βαβυλώνα, λέγοντας έφτασαν η αμαρτία αυτής ως τον ουρανό και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής. Και τώρα αρχίζει η κρίση μεγάλη. Και η εντολή που δίδεται από τον ουρανό, από το Θεό είναι «Απόδοτε εις αυτήν, ως και αυτή απέδωκεν εις εσάς και διπλασιάσατε εις αυτήν διπλάσια κατά τα έργα αυτής». Εδώ όμως να δούμε πως έγινε, πως γίνεται, πως θα γίνει η κρίση της Βαβυλώνος. Να πάμε λίγο παραπάνω στην ίδια σελίδα. Να διαβάσουμε από το 15 εδάφιο, στην ίδια σελίδα στο προηγούμενο κεφάλαιο, και μη λέγει «Τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθεται, η Βαβυλώνα, είναι λαοί, όχλοι, έθνη και γλώσσες. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, που είναι ο Αντίχριστος, ούτι θέλουσιν μισήσει την πόρνη και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένη και γυμνή, και τα σάρκας αυτής θέλουσι φάγει και αυτήν θέλουσι κατακάψει εν πυρή». Λέγει τότε ο άγγελος, ο προηγούμενος στον Ιωάννη. Για ποιο λόγο? Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών των 10 βασιλέων να κάμωσι τη γνώμη του Θεού και να γίνωσιν της αυτής γνώμης με τη γνώμη του Θεού, για να δώσωσι τη βασιλεία αυτών εις το θηρίον, έως σου εκτελεστώσιν οι λόγοι του Θεού. Και η γηνή την οποίαν είδες είναι η πόλης μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί όλων των βασιλέων της γης. Ο προηγούμενος άγγελος προεφύτευσε το τέλος της και αυτός ο άγγελος περιγράφει το τέλος της. Έπεσε η Βαβυλώνα, αποδώστε διπλάσια, 7 εδάφιο, όσο εδόξασεν τον εαυτό της, και κατετρίφησε και απόλαυσε απολαύσεις μεγάλες, τόσων βασανισμών και πένθος δότε εις αυτήν. Γιατί έλεγε μέχρι τώρα στην καρδιά της, κάθιμε βασίλισσα. Αισθανότανε βασίλισσα, γυναίκα του βασιλιά της, του Αντίχριστου. Κάθιμε βασίλισσα. Χείρα δεν είμαι, έχω προστάτη. Η χείρα ποια είναι, σύμφωνα με τη γραφή? Η φτωχή, η χείρα, ή οι χείρες εν γέννη που μας προτρέπει ο Θεός να υπερασπιζόμαστε και να βοηθάμε, οι απροστάτευτες γυναίκες και μάλιστα οι έχουσες παιδιά. Δεν υπήρχε τότε, ποτέ, το κοινωνικό κράτος που υπάρχει τα τελευταία αυτά χρόνια, η κοινωνική πρόνοια που υπάρχει τα τελευταία αυτά χρόνια, τον τελευταίο αιώνα στους ανθρώπους, τότε η χείρα ήταν μόνη και απροστάτευτη. Και αν τα παιδιά της ήταν μεγάλα, είχε προστασία. Αν τα παιδιά της ήταν μικρά, τότε δεν είχε καμία προστασία.
Η Βαβυλώνα λοιπόν λέει με αυτή τη λογική: είμαι βασίλισσα, χείρα δεν είμαι, πένθος δεν θα δω, είμαι ασφαλής. Αισθανόταν ασφαλής και την ασφαλειά της την χρωστούσε στον Αντίχριστο. Ασφαλής από θλίψεις, από ταλαιπωρίες. Δια τούτο, για ακούστε τι λέει αδελφοί αγαπητοί, εν μία ημέρα, μέσα σε μία μέρα, θα έρθουν οι πληγές αυτής, θάνατος, πένθος, πείνα. Και αυτή θα κατακαυθεί εν πυρή, διότι ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός ο κρίνων αυτήν. Είναι από αυτά που λέω πως δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Πώς μπορεί να γίνει σε μια μέρα αυτή η κρίση του Θεού? Βεβαίως τα αδύνατα και τα μη αντιληπτά από τους ανθρώπους είναι δυνατά και εύκολα από τον παντοδύναμο Θεό. Μέσα σε μια μέρα θάνατος, πένθος, πείνα και θα κατακαυθεί εν πυρή. Και από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα ο θρήνος όλων αυτών που απολάμβαναν ωφέλη κατά τη διάρκεια της εφταετίας από την Βαβυλώνα και τον Αντίχριστο. Πρώτον, οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες που απολάμβαναν την εξουσία τους. Βεβαίως όλοι αυτοί είχαν γίνει δούλοι του Αντίχριστου, καθώς είχαν προσκυνήσει αυτόν και την εικόνα του και είχαν βάλει στο χέρι τους το δεξί και στο μέτωπο τον αριθμό 666. Οι βασιλείς λοιπόν της γης, και όταν λέει βασιλείς εννοεί όλοι, οι βασιλείς της γης, οι πορνεύσαντες και κατατρυφίσαντες μεταυτής, όταν βλέπουν τον καπνό της πυρπολίσεως αυτής από μακρόθεν ιστάμενοι, δια των φόβων του βασανισμού αυτής, στέκονται μακριά γιατί φοβόνται τον βασανισμό τους. Μην βασανιστούν μεταυτής, την εγκατέλειψαν δηλαδή, λέγοντες «Ουέ, ουέ, η πώληση μεγάλη Βαβυλών, η πώληση ισχυρά, διότι εν μία ώρα ήλθεν η κρίση σου». Εδώ πολλοί μελετές γραφής ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μία παγκόσμια κρίση, πτώχευση, οι οικονομολόγοι λένε, οι χριστιανοί οικονομολόγοι λέω, ξέρω, μία ομάδα θεολογική, μία άποψη θεολογική είναι, άλλοι λένε άλλης φύσεως καταστροφή. Πάντως εμείς δεν ξέρουμε. Εκείνο που ξέρουμε ότι είναι τρομακτική η καταστροφή, ορατή από όλους, μέσα σε μια ώρα θα λάβει χώρα και όλοι όσοι την αγαπούσαν και προσέτρεχαν σε αυτήν την εγκαταλείπουν έντρομοι και έμφοβοι. Εκτός όμως από τους βασιλείς και τους άρχοντες που διεκδίκησαν και κατήχαν εξουσίαν από αυτήν χάριν του Αντίχριστου ή εξουσία από τον Αντίχριστο χάριν της Βαβυλώνος, αυτά πάνε μαζί. Δεύτερον, είναι οι έμποροι της γης, κλαίνε, πενθούνε για αυτήν, γιατί κανείς πλέον δεν αγοράζει τας πραγματείας αυτής, ένα σωρό πραγματείες, δηλαδή αυτή διαπραγματευότανε και εμπορευότανε κάθε τι που είχε αξία. Απίστευτο, πραγματικά μοναδικός οικονομικός κολοσσός της εποχής εκείνης. Χρυσάφι, ασίμι, λίθους τιμίους, μαργαριτάρια, πώς είχε καταφέρει και είχε μαζέψει όλο τον πλούτο. Είχε μαζευτεί όλος ο πλούτος από τη Βαβυλώνα, είναι ένα άξιο περιεργίας, αλλά πιστευτό, γιατί τα πάντα ήταν ήταν υπό την εξουσία του διαβόλου, του Αντίχριστου και του ψευδοπροφήτη. Μα όλα όσα είχαν αξία τα εμπορεύονταν μόνο με αυτή, ένα παγκόσμιο μονοπόλιο. Φοβερό. Ασίμι, χρυσάφι, λίθους πολύτιμους, μαργαριτάρια, βίσος, αυτό το κατάλευκο πανάκριβο ύφασμα, πορφύρες, μετάξι, κόκκινο, ξύλων αρωματικών, σκεύος ελεφάντινων, σκεύος ξύλου πολυτίμου, χαλκού, σιδήρου, μαρμάρου, παράξενα, κινάμωμων, θυμιάματα, μύρων και λίβανων, αξίας πράγματα, ίνων και έλαιων και τρόφιμα, σεμίδαλιν και σίτων και κτίνη και πρόβατα και ύπους
και αμάξας και ανθράποδα, δούλους, εχμαλωτιστέντες. Μια πραγματική δουλεία την εποχή εκείνη. Ανθράποδα τώρα δεν υπάρχουν, κάποτε υπήρχαν. Ήτανε η πιο ευτελής μορφή δουλείας που στηριζόταν στην εχμαλωσία πολέμου. Εμπορεύονταν ανθράποδα αλλά και ψυχές ανθρώπων. Διαπραγματεύονταν με το εμπόριό τους τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, ότι κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει, αν δεν έχει το χάραγμα στο δεξί χέρι, στο μέτωπο. Για να σε βοηθήσω και να σου δώσω από τον πλούτο και τις απολαύσεις που έχω, πρέπει να προσκυνήσεις τον Αντίχριστο, την εικόνα του, και να βάλεις και τον αριθμό του Αντίχριστου. Εμπορεύονταν λοιπόν εχμαλώτους, δούλους, αλλά και ψυχές ανθρώπων. Αλλά ακούτε και τα οπορικά της επιθυμίας της ψυχής σου. Τα πάντα είχε υπό την εξουσία της. Έφυγον από σου και όλα τα παχαία και τα λαμπρά έφυγαν από σου και πλέον δεν θα βρεις αυτά. Και οι έμποροι, οι πλουτίσαντες εξ αυτής, θα σταθούν και αυτοί απομακρώνθεν δια των φόβων του φαζανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες για αυτήν. Πάει η αιτία του πλουτισμού τους, της απόλαυσης, της δύναμης, της εξουσίας. Και κλαίοντες λέγουν, αλίμονο η πώληση μεγάλη, η ενδεδημένη βύσινων, λαμπρών και περφυρούν και κόκκινων και χρυσωμένη με χρυσών και λίθους, θυμίους και μαργαρίτας, διότι εν μια ώρα ερημώθη ο τοσούτος πλούτος. Εδώ μιλάνε δηλαδή για το παγκόσμιο οικονομικό κράχ. Εν μία ώρα ερημώθη ο παγκόσμιος πλούτος. Μακάρι να μην είμαστε τότε, μα έχουμε φύγει και αυτή είναι και η επιδίωξή μας και η προσευχή μας. Αλλά πρέπει να είναι φοβερές οι καταστάσεις. Η Γραφή λέει, και δεν το έχει ξαναγράψει, θλίψεις που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ στη γη. Τόσο μεγάλη θλίψεις. Αλλά και πας πλοίαρχος, να τώρα και οι καπεταναίοι, δηλαδή οι μεταφορικές εταιρείες, και πας πλοίαρχος και πάν το πλήθος το επί το πλοίον και ναύτες και όσοι εμπορεύονται δια της θαλάσσης εστάθησαν και αυτοί από μακριά δια των φόβων του βασανισμού αυτού αυτής και έκραζον βλέποντες τον καπνόν της πυρπολήσεως αυτής και λέγοντες ποια πόλη σε στάθη όμοια με την πόλη αυτή την μεγάλη. Κάτι το μοναδικό, τίποτα παρόμοιο με αυτήν. Τρομακτικές δυνάμεις και εξουσίες είχε δώσει ο διάβολος στον Αντίχριστο και ο Αντίχριστος στη Βαβυλώνα. Δεν μας φαίνεται περίεργο, γιατί και τις δυνάμεις ο Θεός τις ουράνιες δια του Ιησού Χριστού τις έχει δώσει στην Εκκλησία Του. Γι' αυτό και ο διάβολος δεν μπορεί να αγγίξει την Εκκλησία Του, δεν μπορεί να βλάψει την Εκκλησία Του. Βεβαίως είναι γεγραμμένο ότι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς θα διωχθούνε, αλλά ούτε τρίχα από την κεφαλή δεν μπορεί να αγγίξει. Γιατί είναι η αγαπημένη του Χριστού, η δόξα του Χριστού. Δεν εξεύρεται ότι η γηνή είναι η δόξα του ανδρός. Η δόξα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Εδώ όμως βλέπουμε ένα παγκόσμιο οικονομικό κράχ και όλοι οι πλοίαρχοι ομολογούνε ότι τέτοια πόλης δεν βρέθηκε όμοια τόσο μεγάλη. Μοναδικός κολοσσός, μοναδικό ίδρυμα, η πανθρησκεία, η εκκλησία του Αντίχριστου, η θρησκεία του Αντίχριστου. Και όλοι αυτοί έβαλαν χώμα επί τα σκεφαλάς αυτών και ταπεινώνονταν, αυτό σημαίνει έβαλαν χώμα, και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, αλίμονό μας. Η πόλη αυτή μεγάλη από την οποία πλούτησαν εκ της αυθονίας αυτής όλοι οι έχοντες, όλοι οι έχοντες τα πλοία εν τη θαλάσση, διότι εν μία ώρα ηρημώθη. Αλλά όλο το εμπόριο, όλη η διακίνηση ήταν κάτω από την εξουσία της Βαβυλώνος. Καταλαβαίνετε τη δυνάμεις αδελφοί.
Πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται πλήρως. Και έρχεται τώρα η παρηγοριά του Πνεύματος του Αγίου. Εφραίνου επ' αυτήν, έτσι πως κατάντησε ουρανέ, και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Προφήτες, διότι έκρινεν ο Θεός την κρίση σας εναντίον αυτής. Σας ταλαιπώρησε στην εφταετία του Αντίχριστου, αλλά τώρα την κρίση σας την έκρινε ο Θεός. Είναι αυτό που στην πρώτη σφραγίδα λέει, στην έκτη συγγνώμη σφραγίδα, λέει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη. Και είδον, ότε ίνιξε η σφραγίδα η έκτη, συγγνώμη, στην πέμπτη σφραγίδα, στην πέμπτη, και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδω υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία την οποία είχαν, τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, και έκραζον μεταφωνής μεγάλης λέγοντες, «Έως πότε ο Δέσποτα Άγιε και Αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης?» Και πήραν απάντηση και δόθησαν εις αυτούς το λέλευκέ και ερέθη υπόθηκε προς αυτούς να αναπαυθούν ακόμη λίγον καιρό οι εσφαγμένοι έως ού συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών και οι μέλλοντες να φωνευθώσουν ως και αυτοί. Τώρα έφτασε το τέλος και φωνάζει ο άγγελος, «Εφραίνου επ' αυτήν ουρανέ και Άγιοι Απόστολοι και οι Προφήτες, διότι έκρινεν τώρα ο Θεός την κρίση σας, την εκδίκησή σας εναντίον αυτής». Και ένας άλλος άγγελος πια εμφανίζεται στο προσκήνιο, σήκωσε λίθον ως μιλόπετρα μεγάλη και έριψεν εις τη θάλασσα λέγον, «Ούτω με ορμή θέλει ρυφθεί η Βαβυλώνη μεγάλη πόλης και δεν θέλει ευρεθεί πλέον». Τελείωσε άπαξ διαπαντός. Τέλος οριστικό. Και το τέλος οριστικό πάντοτε το έχει στα χέρια του μόνο ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Κανένας άλλος δεν μπορεί να προσδιορίσει το τέλος. Το αποτέλεσμα της απόφασης του τέλους από το Θεό και φωνή κυραθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών δεν πρόκειται να ακουστεί πλέον ανάμεσά σου, Βαβυλώνα. Και κάθε τεχνίτης, πάσης τέχνης, δεν πρόκειται να βρεθεί πλέον ανάμεσά σου, αλλά και φωνή μήλου δεν θέλει ακουστεί πλέον ανάμεσά σου, φως λίχνου δεν θέλει φέγγει πλέον εν σύ, απόλυτο σκοτάδι, φωνή νυμφίου και νύμφης, γάμος, δεν πρόκειται να ακουστεί πλέον ανάμεσά σου, γιατί, διότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, διότι με τη γοητεία σου επλανήθησαν όλα τα έθνη. Έχει γοητεία η Βαβυλώνα, έχει γοητεία ο οικουμενισμός. Άνθρωποι πονηροί και γόητες θα προκόψουν επί το χείρον, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λαλούντες λόγια καλά και παρηγορητικά, πλανούν τις καρδιές των ακάκων ανθρώπων. Των ακάκων, όχι των χριστιανών, γιατί ο χριστιανός δεν μπορεί να πλανηθεί, γιατί ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίως εντός του. Και εν αυτή, 24 εδάφιο και τελειώνουμε, και εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και Αγίων εκ πάντων των εσφαγμένων επί της γης, που διαβάσαμε ότι ίσταντο κάτω από το θυσιαστήριο και έλεγον, «Εσ πότε δεν εκδικείς το αίμα μας από τους κατοικούντας επί της γης». Σε αυτήν λοιπόν, αυτή δηλαδή ήταν το εκτελεστικό όργανο του Αντίχριστου με την εξουσία του ψευδοπροφήτου. Αυτή ήταν το εκτελεστικό όργανο και δεν πρέπει να μας φαίνεται περίεργο, γιατί το έργο του ο Θεός σήμερα πώς το κάνει? Δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Με ποιους? Με την Εκκλησία του. Και στην εφταετία του Αντίχριστου το έργο του διαβόλου ποιος θα το κάνει? Δια του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου, με τη Βαβυλώνα του ο διάβολος, με την Εκκλησία του. Σε αυτήν λοιπόν βρέθηκε αίμα προφητών και Αγίων και όλων των εσφαγμένων επί της γης. Αλληλούια. Λόγος του Θεού είναι
θεόπνευστος, αληθινός, απόλυτα προφητικός, και δεν υπάρχει λάθος καθόλου. Εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος διαβάζοντάς τον, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος. Αψευδής, απόλυτος, θεόπνευστος είναι η απόλυτη αλήθεια. Αμήν. Την άλλη Πέμπτη, Θεού θέλοντος, θα έχουμε πια την τελική νίκη. Θα αρχίσει με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Στη συνέχεια ο γάμος του Αρνίου και εν τέλει η Δευτέρα Παρουσία.